μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι και θα αρχίσουμε την παρουσίαση αμέσως μόλις τελειώσει το βίντεο. Μια στιγμή. Skyway. Skyway – это многоуровневое решение, способное преобразить транспортную отрасль и сделать жизнь человека проще и комфортнее. С помощью высокотехнологичного транспортного комплекса, основанного на струнных технологиях, пространство возможностей расширится, а время в дороге сократится. Загруженный трафик больше не проблема. Автоматизированные модули, способные двигаться со скоростью до 150 км в час в городе и до 500 км в час за городом, перемещаются по легкой и изящной эстакаде над автомобильными дорогами. Ранее неудобные для строительства участки земли станут привлекательными для создания новых жилых, промышленных и деловых районов благодаря повышению транспортной доступности. Грузовые и пассажирские модули Skyway сделают транспорт более интеллектуальным и эффективным с помощью специализированной автоматической системы управления. Инфраструктура Skyway органично впишется в архитектуру будущего и будет эффективно взаимодействовать с существующей транспортной сетью. Легкие и надежные дороги, расположенные над поверхностью земли, свяжут деловой центр и жилые кварталы постоянной скоростной линией. В рамках крупных транспортных узлов и промышленных центров Skyway станет незаменимым, надежным и экономичным связующим звеном производственной цепи. Система струнных дорог – это основа для формирования энергетической сети, работающей на возобновляемых источниках энергии. Строительство мультимодальной транспортной системы Skyway – триггер развития бизнеса и обеспечение устойчивого роста без ущерба окружающей среде. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα πριν αρχίσει η παρουσίαση να μου γράψετε στα σχόλια άμα ακούγουμε καλά, διότι υπήρχαν νωρίτερα διάφορα προβλήματα ήχου. Και γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να μου γράψετε ώστε να σιγουρευτώ για την ποιότητα και αν με ακούτε καλά. Για να δούμε. Καλά είναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Ωραία, οπότε εφόσον με ακούτε όλοι καλά, ας αρχίσουμε την παρουσίαση. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία, για όσους δεν με ξέρουν. Είμαι επενδυτής στη Skyway. Και ας αρχίσουμε την παρουσίαση όπως κάνουμε κάθε Τρίτη. Θα αρχίσουμε κανονικά με την παρουσίαση της τεχνολογίας. Μετά, όσο θα κάνουμε μια παρουσίαση σχετικά με το πόσο έχει προχωρήσει η τεχνολογία της εταιρείας και τέλος είναι τα νέα. Έτσι, πριν περίπου 100 χρόνια, ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας απεικόνισε τον κόσμο του μέλλοντος όπως τον φανταζόταν 200 χρόνια από την εποχή που ζούσε. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνται πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η πραγματικότητά μας στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Τα πρώτα δύο προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών θα μπορούσαμε να πούμε χωρίς συνδυασμό ότι είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών, καθώς και η έλλειψη ασφάλειας. Το τρίτο και κυριότερο πρόβλημα πλέον
διότι είναι και αρκετά επίκαιρο και το βλέπουμε συχνά, είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Κατασκευάζοντας δρόμους, ο άνθρωπος εισβάλλει στη φύση. Και η ίδια η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί παρόλα αυτά να αντιστέκεται στον άνθρωπο. Όμως γνωρίζουμε όλοι ότι ο άνθρωπος είναι αρκετά επίμονος και είναι τόσο επίμονος που αρχίζει να ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την ίδια τη φύση. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της οξύνης βροχής. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, διότι όταν συνδέουμε το αυτοκίνητο με μία μπρίζα, το συνδέουμε αυτόματα με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων με μικρότερη και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου δεν θα υπάρχουν προβλήματα με την τοποθέτηση δρόμων σε λάκους, ποτάμια, λίμνες, χαράντρες και δάση. Αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου, τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, η τεράστια κατανάλωση των υλικών είναι προφανής. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή του ανάποδου δρόμου έγιναν στη Γερμανία τον περασμένο αιώνα. Και πλέον βλέπουμε στις μέρες μας κάτι παρόμοιο στην Κίνα. Το τραμ με τροχούς στην οροφή διαφέρει από το τραμ στο έδαφος, μόνο στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο. Αλλά αυτό είναι η μόνη διαφορά. Δεν υπάρχει κάποια άλλη διαφορά με το απλό καθημερινό τραμ που βλέπουμε. Στην αριστερή εικόνα βλέπετε το μεταφορικό μέσο που λέγεται τελεφερίκ και δεξιά βλέπετε τα εναέρια βαγόνια, τα οποία δεν έχουν τη δική τους μηχανή. Σέρνονται από ένα σκηνή και είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής του Ανατόλη Γιουνίτσκι, ο οποίος μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και εδώ βλέπουμε τη μεταφορά την οποία την προέβλεψε ο καλλιτέχνης της επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο αναφέραμε στην αρχή της παρουσίασής μας. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Γενικά, τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε πολύ καιρό, φτιάχνοντας διάφορα μουσικά όργανα, όπως βλέπετε εδώ, μια κιθάρα, ή κάνοντας, εκτελώντας επικίνδυνα ακροβατικά κόλπα, όπως αυτό το τεντωμένο σκηνή στα τσίρκα κτλ. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για την δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ σε αυτή την εικόνα βλέπετε τη διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε αυτές τις δέσμες από σειρματόσχηνα, τα οποία εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμις, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς και τρομοκρατικές ενέργειες. Έτσι, υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής. Είναι η μη άκαμπτη, η άκαμπτη και η εύκαμπτη.
Σε αυτήν την εικόνα βλέπετε την εύκαμπτη και την ημιάκαμπτη. Και εδώ την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών Χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται για αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά από μηχανικούς αλλά και από υποψήφιους επενδυτές είναι για το πώς η μεταφορά χορδής μπορεί να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Ως γνωστόν έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Κάτι απολύτως λογικό θα έλεγα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Και αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση που ήταν προηγουμένως αδύνατη. Εδώ μπορείτε να δείτε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Το ένα χρησιμοποιείται για αστική χρήση, δηλαδή είναι για μέσα στις πόλεις. Παίρνει συνολικά 14 άτομα, φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ το δεύτερο, το οποίο είναι για μεγαλύτερες αποστάσεις, παίρνει έως και 6 άτομα και η maximum ταχύτητα είναι τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Ένα άλλο ερώτημα, το οποίο επίσης τίθεται συχνά, είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Αυτό το διάγραμμα μας δείχνει καθαρά το σύστημα αντιεκτροχιασμού, το οποίο παρέχει πλήρη αξιόπιστο έλεγχο της κίνησης. Γενικά, όπως γνωρίζετε, για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου, είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν και εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτό το πρόβλημα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ, ας δούμε προσεκτικά τα συγκριτικά χαρακτηριστικά. Είναι φανερό ότι το πλεονέκτημα της μεταφοράς χορδής είναι προφανές. Και θα ακολουθήσουν διαγράμματα πάνω σε αυτές τις συγκρίσεις, σχετικά με τις κεφαλαιόχειες δαπάνες, τις λειτουργικές δαπάνες, την περιβαλλοντική μόλυνση, την επικινδυνότητα, δηλαδή τα ατυχήματα, την ενεργειακή κατανάλωση και τη μεταφορική ικανότητα. Και αυτά είναι τα εικονίδια στα οποία θα βασιστούν τα διαγράμματα. Οπότε, σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες, το όχημα που λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Είναι το πιο πολύ έξοδο. Καθώς και στις λειτουργικές δαπάνες, με τη διαφορά ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τα άλλα οχήματα. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά είναι στοιχειώδη σε σχέση με την τεχνολογία Skyway, η οποία έχει τις λιγότερες δαπάνες από τα άλλα μέσα μεταφορών. Τώρα, σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της Skyway έχουν και πάλι την πρώτη θέση ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα. Και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές. Και σχετικά με την φιλικότητα προς το περιβάλλον και την φύση, οι τεχνολογίες μεταφοράς τύπου χορδών είναι σχεδόν μηδενικές αρνητικές περιβαλλοντικές, έχουν μάλλον μηδενικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επιτρέποντας τις αερογραμμές να βρίσκονται σε περιοχές με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Εδώ, σε αυτό το διάγραμμα, μπορούμε να δούμε ότι το τελεφερίκ καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν τα οχήματα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway. Στην μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως την πρώτη θέση την κατέχει και πάλι Skyway, ενώ ακολουθούν το μετρό και το τραμ. Συγγνώμη. Μια στιγμή να κλείσω τον ήχο. Λοιπόν,
Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και ένα αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που χρειάζονται οι επιβάτες για να επιβιβαστούν σε αυτά τα μέσα μεταφοράς, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό, φιλικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Εδώ σε αυτές τις εικόνες μπορείτε να δείτε αυτές τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και μικρών φορτίων. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα, ειδικά αυτά που σχετίζονται με την μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσουν πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε συνολικά 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ. Και για αυτόν τον σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ, στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η εταιρεία Unisky String Technologies. Από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1,000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πραστικά, υψηλής ταχύτητας και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής και πιστοποίησης καθώς και επίδειξης. Εκεί πέρα κάθε χρόνο μαζεύονται χιλιάδες επενδυτές και συγκεντρώνονται ώστε να δουν με τα ίδια τους τα μάτια τα επιτεύγματα στα οποία έχουν ήδη επενδύσει και να σιγουρευτούν για το τι πραγματικά συμβαίνει. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του Κέντρου Καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το Κέντρο Καινοτομίας Skyway είναι ένα ερευνητικό και είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Και αναφέρομαι ακόμα για το συγκεκριμένο το οποίο βρίσκεται στη Σάρτζα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό. Οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, υπάρχουν έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις είναι μια νέα λέξη στο πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπετε όλες αυτές τις γνωστές εταιρείες που σίγουρα ξέρετε έστω και μία από αυτήν. Και σαν αυτές που βλέπετε εδώ, έτσι, δηλαδή όλες αυτές ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην εφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται τώρα και θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους. Η τεχνολογία Skyway θα δείτε ότι μια μέρα θα φτάσει μια μέρα αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και γι' αυτό μην χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε όσο ακόμα έχετε χρόνο. Οι μετοχές αφού θα βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές με αυτές που έχουν τώρα. Και η τιμή τους θα ανεβαίνει, καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και εδώ ας κάνω μια μικρή σύνοψη σε αυτή την παρουσίαση.
Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλή ταχύτητα, ασφαλή, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προ το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται τι ανάγκε του ανθρώπου, αλλά παράλληλα φροντίζει και τον πλανήτη μα χωρί παρετέρα να το μολύνει. Και εδώ έχει τελειώσει η πρώτη παρουσίαση. Θα συνεχίσουμε στην δεύτερη παρουσίαση, όπου θα ενημερωθείτε σχετικά με τα επιτεύγματα που έχει κάνει μέχρι στιγμής η εταιρεία. Και τέλος θα ακολουθήσουν τα πιο πρόσφατα νέα. Λοιπόν... Το 2020 έγινε διόρθωση και αναβάθμιση των γραμμών στο Εκατέχνα Πάρκ στη Λευκορωσία. Για το υπεργρήγορο μοντέλο γίνεται συζήτηση για το σε ποια χώρα θα κτιστεί η δοκιμαστική γραμμή μήκους άνω των 20 χιλιόμετρων για την πιστοποίηση ταχύτητας των 500 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, ξεκίνησε η κατασκευή της 7ης γραμμής για τα βαριά οχήματα. Έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 2 νέα ηλεκτρικά οχήματα. Το νέο είναι το Unicont με συνολική μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων. Ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, το Unicont έχει μεγάλη ζήτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το δεύτερο όχημα είναι το Unibus, ίσως και να το έχετε ακούσει, το οποίο είναι για συνολικά 25 επιβάτες. Το δεύτερο έργο το οποίο ετοιμάζεται πάνω σε αυτό το μοντέλο προβλέπει ένα τρένο το οποίο θα αποτελείται από συναρμολογημένα Unibus συνολικής χωρητικότητας 200 ατόμων. Πρόσφατα τελείωσαν και οι δοκιμές για την πιστοποίηση γραμμής φορτίου και μεταφοράς φορτίου. Το 2020 φτιάχτηκε νέο εργαστήριο για την σηριακή παραγωγή και συνολική έκταση 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D Experience και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για την παραγωγή των μέσων μεταφορών. Συνεχίζονται παράλληλα τα έργα στο Innovation Center στη Σάρτζα. Επίσης, δοκιμαστικό κέντρο βρίσκεται εκεί στο χώρο του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου και σύμφωνα με τα λόγια του Γιουνίτσκι, η εταιρεία έχει στα σχέδιά της στο μέλλον να χτίσει εκεί το δικό της ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Skyway, όπου θα εκπαιδεύει ειδικούς. Η κατασκευή στη Σάρτζα της πρώτης γραμμής δοκιμών μήκους 400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί και οι δοκιμές με τους πρώτες επιβάτες ξεκίνησαν ήδη από τον Μάρτη. Ένα άλλο κομμάτι 2,5 χιλιόμετρων θα ξεκινήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης αυτόν τον μήνα. Σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μια διαδρομή φορτίου 130 χιλιόμετρων από τη Σάρτζα προς το λιμάνι Χαρφακάμ. Επίσης, θυμηθείτε ότι το ECODOM έχει 2 λειτουργίες στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Unitsky String Technologies στην Σάρτζα. Το ένα είναι ότι το ECODOM είναι η μελλοντική έδρα του έργου Skyway στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξουν παρουσιάσεις τεχνολογίες μεταφοράς χορδών για ξένες αντιπροσωπείες. Και δεύτερον, είναι ότι το ECODOM είναι μια σαφής επίδειξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στην κατασκευή, η οποία συνδυάζει την πράσινη τεχνολογία και την εργονομική αρχιτεκτονική. Επίσης, στον χώρο των δοκιμών, πήγε ακόμα και ο πρίγκιπας των Αραβικών Εμμυράτων, για να δει ο ίδιος με τα ίδια του τα μάτια τα επιτεύγματα της τεχνολογίας. Το Skyway Test Center στη Σάρτζα επισκέφτηκαν αντιπροσωπείες και ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορών The Line
στο πλαίσιο του έργου γραμμικής πόλης νέων. Σήμερα, η κατασκευή δύο βαρέων διαδρομών μήκους 2,5 χιλιόμετρων συνεχίζονται στο κέντρο UNISC Stream Technologies. Σύμφωνα με τους διαχειριστές, ο έλεγχος των εμπορευματικών μετάφων Skyway σε βαριές διαδρομές μπορούν να ξεκινήσουν αυτόν τον μήνα. Για τους πάλιους οι οποίοι είναι αρκετά χρόνια σε αυτήν την τεχνολογία, ίσως να έχουν παρατηρήσει ότι η εταιρική ταυτότητα και το λογότυπο έχουν αλλάξει στο κτίριο του κεντρικού γραφείου του προγραμματιστή UNISC Stream Technologies στο Μίνσκ. Και στις 18 Μαρτίου, στο αγγλικό γλωσσικό δελτίο τύπου Cision, PR Web, δημοσιεύτηκε ένα άρθρο με τίτλο «UNISC Stream Technologies έχει αλλάξει την αγορά συστημάτων μεταφορών». Το άρθρο είχε προηγουμένως εμφανιστεί στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας Skyway, προγραμματιστή UNISC Stream Technologies, και στην ρώσικη επιχειρηματική έκδοση «Βιανταμαστή». Η «Βιανταμαστή», μια κορυφαία ρώσικη επιχειρηματική έκδοση, δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με το γιατί οι τεχνολογίες χορτών μπορούν να αλλάξουν την αγορά συστημάτων μεταφορών. Σύμφωνα με τους αρθρογράφους, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χορτών είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας με πλήρη περιβαλλοντική φιλικότητα και ασφάλεια. Διότι η κατασκευή ενός χιλιομέτρου γραμμής Skyway κοστίζει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια, το οποίο ποσό είναι από 3 έως και 5 φορές χαμηλότερη από την κατασκευή των πιο προσιτών συστημάτων μεταφοράς, όπως αυτοκινητόδρομο, σιδηρόδρομο και άλλα μέσα. Η μεταφορά Unicon επιτρέπει τη μείωση του κόστους μεταφοράς φορτίου 2 φορές σε σύγκριση με το σιδηρόδρομο και 3 φορές σε σύγκριση με τον αυτοκινητόδρομο. Σχετικά με τη μεταφορά υψηλής ταχύτητας, ένα χιλιόμετρο μιας τέτοιας διαδρομής θα κοστίσει περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια και σε σύγκριση με σύγχρονους αυτοκινητόδρομους υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, αυτά στοιχίζουν περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια ανά χιλιόμετρο. Μία αρκετά μεγάλη διαφορά, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε και μόνοι σας. Συγκριτικά, το υπεραστικό μετρό του Ντουμπάι κόστησε στην πόλη περισσότερο από 120 εκατομμύρια δολάρια ανά χιλιόμετρο και το monorail του Σιάτλ κόστησε πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια ανά χιλιόμετρο. Ενώ το Σονάν monorail στην Ιαπωνία πάνω από 180 εκατομμύρια δολάρια ανά χιλιόμετρο. Εδώ μπορείτε να δείτε μία σύγκριση ανάμεσα στη Skyway και ένα απλό monorail. Μπορείτε να δείτε ότι σχετικά με την απόσταση δεν υπάρχουν περιορισμοί στη Skyway, ενώ στο monorail είναι έως και 50 χιλιόμετρα. Η μέγιστη ταχύτητα στο Skyway είναι τα 150 χιλιόμετρα. Φυσικά μιλάμε για αστική χρήση, ενώ στο monorail είναι 70 χιλιόμετρα μόνο, περίπου τα μισά. Σχετικά με τα σιδηροδρομικά βαγόνια, αυτά είναι στη Skyway είναι αυτόνομα αυτοκίνητα σε χαλίδινους τροχούς, ενώ στο monorail είναι βαγόνια πάνω σε λάστιχα πιεσμένου αέρα. Επίσης, σχετικά με την απόσταση κίνησης οχημάτων, μπορείτε να δείτε ότι είναι στο Skyway από 20 έως και 50 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, όταν επιβάζονται οι άνθρωποι σε ένα μεταφορικό μέσο της Skyway, μετά από 20 έως και 50 δευτερόλεπτα, το επόμενο της γραμμής θα έρθει για να επιβιβάζει τους επιβάτες. Ενώ το monorail θέλει από 5 έως και 20 λεπτά. Και σχετικά με τους ανθρώπους που μπορεί να μεταφέρει καθημερινά, το Skyway μπορεί να μεταφέρει και μισό εκατομμύριο επιβάτες, ενώ το monorail μόνο 137.000 επιβάτες. Στις 3 Μαρτίου, το Sharjah Research and Technology Park
στο Σάρτσεμα, έγινε μία παρουσίαση του έργου Mohammer.com, το οποίο βοηθά τους τουρίστες να βρουν τρόπους να περάσουν τον ελεύθερο τους χρόνο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης, στις 14 Μαρτίου κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο κανάλι του YouTube του Sharjah Research and Technology Park, το οποίο έδειχνε τα έργα που βρίσκονται στο πάρκο. Το βίντεο δείχνει διάφορα βίντεο και αποδοκιμές. Το βίντεο δείχνει μόνο διάφορα μέρη αποδοκιμές μεταφοράς χορδών. Και σε μερικά χρόνια, ελπίζουμε θα δούμε τις γραμμές Skyway σε όλο τον πλανήτη, από ζεστά μέρη έως μέχρι και κρύα μέρη, και σε κρύα μέρη. Θα κτιστούν οικολογικές γραμμικές πόλεις και όλο αυτό το δίκτυο γραμμών θα ονομαστεί Transnet. Και τώρα στα πιο πρόσφατα και επίκαιρα νέα, ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής της Skyway, Ανατόλη Γιουνίτσκι, έκανε κάποιες δηλώσεις για την εταιρεία πριν λίγες μέρες και συγκεκριμένα είπε μερικά λόγια για την εταιρεία, δηλαδή πώς μια ιδέα η οποία τη χειρίστηκε με το δικό του τρόπο κτλ. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν και στο site. Επίσης, σχετικά με το νέο γραφείο στη Λευκορωσία, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα 9-όροφο κτίριο με έκταση άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Η έδρα της μηχανικής εταιρείας Unitsky Stream Technologies βρίσκεται εκεί. Συνολικά υπάρχουν 36 κτίρια σε διαφορετικές χώρες. Οι συνδιοκτήτες αυτών των εγκαταστάσεων είναι οι ίδιοι επενδυτές. Είναι, όπως δηλώνει, μια κοινή ιδιοκτησία που αποκτήθηκε με μια επένδυση στην τεχνολογία. Σχετικά με το διαστημικό έδαφος, όπως είπε, στο EcoCosmoDome, θα χρησιμοποιηθεί διαστημικό έδαφος, το οποίο αποτελείται από ένα ελαφρύ μεταλλικό μέρος και πόρους με χώμα. Πρόκειται για χώμα από άνθρακα ή σχιστόλιθο. Ο κάθε άνθρακας περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ζωή. Αυτό το έδαφος ζυγίζει 500 κιλά ανά κυβικό μέτρο, το οποίο είναι 3 φορές ελαφρύτερο από τη συνηθισμένη γη και ταυτόχρονα πλουσιότερο από το μαύρο έδαφος. Σχετικά με την παραγωγή, δηλώνει ότι έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή εγκατάσταση παραγωγής και την έχουμε εξοπλίσει με έναν σύγχρονο εξοπλισμό. Η παραγωγή διαθέτει μηχανήματα 5 αξώνων και 7 αξώνων αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και καμία άλλη επιχείρηση στη Λευκορωσία δεν διαθέτει τέτοιο σύνολο εξοπλισμού. Αυτή η παραγωγή θα ανήκει, επίσης ανήκει στους επενδυτές. Μετά στα σχετικά με τα μονοπάτια και τις μεταφορές, έχουν κατασκευαστεί 5 πίστες στο Ekatechna Park και 2 ακόμα βρίσκονται υποκατασκευή για βαριά οχήματα. Στα Εμιράτα έχει ήδη κατασκευαστεί ένα κομμάτι 400 μέτρων και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή 2 διαδρόμων 2,5 χιλιόμετρων. Κατασκευάστηκαν επίσης 12 μοντέλα μεταφοράς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και όλα αυτά είναι βιομηχανικά προϊόντα. Σχετικά με τα στοχευμένα έργα που έχει η εταιρεία, στα πρώτα στάδια εργασίας με στοχευμένα έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Φέτος θα ανακοινωθούν πολλά στοχευμένα έργα τα οποία εφαρμόζει η εταιρεία. Αυτά δεν είναι σχέδια που έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον, είναι έργα τα οποία ήδη επεξεργάζονται. Δηλαδή, βρίσκονται σε εξέλιξη. Τώρα, σχετικά με τη μάρκα Skyway, η Unitsky Stream Technologies είναι η εταιρεία της ρίζας. Το Skyway είναι εμπορικό σήμα ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης. Επίσης, με την ηλεκτρική μονάδα Skyway, σε αντίθετο με ένα αυτοκίνητο για άσφαλτο, η μεταφορά αυτή μπορεί να τροφοδοτείται από μπαταρία, εναέρια αλυσίδα ή ράγα. Αυτή η αρχή εφαρμόζεται μόνο από αυτήν την εταιρεία. Και σχετικά με το 15ο στάδιο ανάπτυξης, το οποίο για πολλοί ρωτάνε και ενδιαφέρονται,
και είναι το τελευταίο στάδιο πριν βγει η εταιρεία στο IPO. Γι' αυτό, στο 15ο στάδιο, είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε μία πίστα για την δοκιμή μεταφοράς υψηλής ταχύτητας, ώστε να γίνει πιστοποίηση. Και γι' αυτό έχουν ήδη τις απαραίτητες σχεδιαστικές λύσεις και το ίδιο το μηχάνημα. Προφανώς, το 15ο στάδιο μπορεί να διαρκέσει 2 χρόνια, περίπου. Και σχετικά με την διαδρομή υψηλής ταχύτητας, ξεκίνησαν μία δεύτερη διαδικασία για να λάβει η εταιρεία άδεια για την κατασκευή γραμμής υπέρ υψηλής ταχύτητας στη Λευκορωσία. Εάν βέβαια την αρνηθούν και πάλι, υπάρχουν βέβαια και επιλογές σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στα Εμιράτα. Όμως το μειονέκτημα είναι ότι το κόστος κατασκευής εκεί πέρα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτών των άλλων χωρών και ακόμα περισσότερο από τη Λευκορωσία. Επίσης, σχετικά με την έναρξη κεφαλαιοποίησης, η IPO είναι μία από τις επιλογές κεφαλαιοποίησης. Χρειάζεται ένα IPO για να κερδίσουμε επιπλέον χρήματα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και διαφορετικά. Η κεφαλαιοποίηση είναι ήδη σε εξέλιξη, αν και λιγάκι αργά. Η σοβαρή κεφαλαιοποίηση θα ξεκινήσει όταν δημιουργούμε συγκεκριμένες διαδρομές. Ο ίδιος δηλώνει ότι είναι σίγουρος ότι θα συμβεί αυτό φέτος. Και σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια, σε 5 χρόνια η κεφαλαιοποίηση των μη λοτεριών θα πρέπει να φτάνει τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια και σε 10 χρόνια, όχι λιγότερο, από 1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Θα υπάρξουν δεκάδες και εκατοντάδες έργα σε εξέλιξη και θα έχουμε εξειδικευμένη παραγωγή για διαφορετικά στοιχεία του συστήματος χορδών. Έχουμε ήδη αναπτύξει τεχνολογίες για να κάνουμε μια ξεχωριστή παραγωγή για αστικά φορτηγά και οχήματα υπέρ υψηλής ταχύτητας. Και αυτά είναι για σήμερα. Με αυτά τελειώνουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Άμα υπάρχουν ερωτήσεις, θα μπορούσατε να μου γράψετε στο chat και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι την Πέμπτη γίνονται και άλλες παρουσιάσεις. Αυτά θα ανεβαίνουν και ανάλογα στο chat του οι ανάλογοι σύνδεσμοι. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη με μια άλλη παρουσίαση, με περισσότερα νέα, ελπίζω, να είναι ελπιδοφόρα. Και αυτά. Καλό βράδυ.